Chairman of the faculty of design, industrial design and production. Αυτή η συνάντηση εδώ στο γραφείο μας. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ινστιτούτου βρισκόμαστε εδώ μαζί με τον κύριο Τσαλέ, τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Πυρομάλη και τον κύριο Σωτηρόπουλο για να δούμε τις εξελίξεις, ένα πολύ σημαντικό θέμα που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ όλους. I'm very happy that we're having this meeting. Συνεργασία εδώ και πολλά χρόνια. We have been cooperating with Von Karman for a number of years. Είμαι εξαιρετικά ενθουσιασμένος από το επίπεδο της συνεργασίας. I'm particularly happy with the level of our collaboration. Ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κρίσιμη μάζα επιστημόνων αποφύτων πλέον του Von Karman. We already have a very important core of scientists who have graduated from Von Karman. Σκεφτόμαστε να στείλουμε και τον κύριο Σωτηρόπουλο. We're thinking of sending Mr. Sotiropoulos as well. Ήδη υπάρχουν 35 πλέον αποφοιτήσατες από το Von Karman. We already have 35 graduates from the university. Η επιλογή μέσω του προγράμματος γίνεται με αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια. The selection of the program is based on strict academic criteria. Είναι περίπου 600 υποψηφιότητες από 15 διαφορετικές χώρες. There are 600 candidacies from 15 different countries. Έχουμε αυτή τη στιγμή 5 μάστερ από την ομάδα αυτής της συνεργασίας και 2 διδακτορικά. We already have 5 master degrees from this cooperation, as a result of this cooperation, and 2 PhDs. Και τα κριτήρια δεν έχουν καμία σχέση τοπικότητας. Locality has nothing to do, it doesn't involve, it's not involved in the criteria of selection. Εργασίας μας ήδη πριν λίγο ουσιαστικά σχεδιάσαμε το πώς θα αναβαθμίσουμε και πώς θα προδιευρύνουμε αυτή τη σχέση. And now we are at the next level of this cooperation. A few minutes ago we designed the way we're going to establish this relationship. Και είναι σε θέματα ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, renewable energy sources, καινούργιες απόψεις και καινούργιες τεχνολογίες, κυματική ενέργεια, παραγωγή υδρογόνου. New forms of energy, like wave energy and the production of hydrogen. Υδρογονάθρακες, φυσικό αέριο, που στην περιοχή μας από τα φαινόμενα φαίνεται ότι θα είναι το κέντρο πλέον των εξελίξεων. Fossil fuels. That, as it seems, will be the center of attention in our region. Τα γεωθερμικά πεδία που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Geothermal energy, that is of major interest for us. Το περιβάλλον, με την έννοια της μελέτης των σημαντικότερων χαρακτηριστικών που παρουσιάζει η περιοχή μας, όπως είναι οι σπηλαιώσεις των βουνών μας, τα μεγάλα σπήλαια που υπάρχουν και οι σπηλογενείς χαρακτήρες της περιοχής, το μεγάλο βάθος στην Πύλο με την ιστορία του Μοσπή, τα σεισμικά μας ρήγματα, όλα αυτά τα θέματα είναι θέματα τα οποία μας απασχόλησαν πριν λίγο. The environment when it comes to the cavernous formations of our mountainous area and the potential this offers for στον οποίο ανακοίνωσα τη δυνατότητα αυτή και την υποστηρίζει. Άλλωστε ξέρετε ότι και εκείνος ενδιαφέρεται για τη δική του περιοχή, εφόσον το δικό μας μοντέλο πετύχει, να δει και εκείνος τι μπορεί να πραγματοποιήσει για το Αιγαίο. Το εργαστήριό μας που μπαίνει μπροστά σε αυτή την υπόθεση, το που
πραγματικά μπορεί να αποδειχθεί ένα από τα πιο σημαντικά έργα σε αυτό το τομέα. Έχει αυτή τη στιγμή άξια στελέχη που έχουν να δεχθεί το καθένα του το ρόλο του, έτσι ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί με πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας το έργο το οποίο έχουμε αναλάβει. Τις λεπτομέρειες θα ήθελα του έργου αυτού να τις παρουσιάσει ο επίκουρος καθηγητής. Τις δράσεις που είναι πολύ τεχνολογικές και πολύ προωθημένες και αντιλαμβάνομαι ότι θέλει ιδιαίτερη επιμονή για να πείσουμε και τις κοινωνίες να έρθουν κοντά σε τις τεχνολογικές δράσεις και την καινοτομία. Από τη μεριά μας, με την παρότριση του κυρίου Τάκη Παπαδόπουλου και του κυρίου Περικλή Παπαδόπουλου από την Αμερική, πήραμε την πρωτοβουλία να ασχοληθούμε με το σχεδιασμό ενός μικροδορυφόρου, ο οποίος φέρει την επωνυμία Μυθική Πελοπόννησος. Ο μικροδορυφόρος αυτός θα αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου στο εργαστήριό μας από Έλληνες ερευνητές και φοιτητές σε μεταπτυχιακό επίπεδο, όπως είναι και ο κύριος Ολυμπιακός. Και στόχο θα έχει να υποστηριχθούν καινοτόμες εφαρμογές που θα βοηθήσουν στον αγροκτηνοτροφικό τομέα αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος. Είναι μια καθαρά ελληνική προσπάθεια και πιστεύουμε ότι έχουμε βρει τους κατάλληλους αναλογούς στα πλαίσια της συνεργασίας μας με την περιφέρεια και είμαστε αισιόδοξοι για τα αποτελέσματα. Την ενέργεια σε κάτι που μας απασχόλησε πριν λίγο, σε θέματα προήγησης, σε θέματα υπερφασματοσκοπικής επισκόπησης, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα δε στα θέματα της αγροτικής οικονομίας και του αγροτοδιατροφικού τομέα και πάνω απ' όλα ότι η δυνατότητα αυτή για την ανάπτυξη ενός μικροδορυφόρου με αυτή την καινοτόμα προσέγγιση ουσιαστικά εντάσσεται μέσα σε αυτά που είπαμε προηγούμενος στο σχεδιασμό της συνεργασίας του Φον Κάρμεν, της περιφέρειας, μάλλον των πανεπιστημίων ή της περιφέρειας ως ομπρέλας στο στόχο που θέλουμε.